εδώ. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω, αγάπη. Γεια σα. Καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, καλά. Τι είσαι, μωρό. Δεν περιμένει από μία εσύ. Το πλεγάκι μου το καλά. Να σου πω, έλα εδώ μαζί μου. Έλα εσύ, σου κάτι γλώσσα. Κάτι γλώσσα. Γεια σα, καλημέρα σα. Τι κάνετε, πώ είστε. Από μακριά, αυτό είναι δικά σου. Μην κολλήσω αταλαντοσύνη. Λοιπόν, Τάσο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί σου, ναι. Γιατί σε όλη αυτή την περίοδο του παιχνιδιού ήσουν ένα πρόσωπο που απασχόλησε πάρα πολύ. Αμφιλεγόμενο κάποιες φορές, δηλαδή και ναι. Αυτό που λέει η Δέσποινα, όντως σχολιάστηκες πολλές φορές, ότι ενδεχομένως να έχεις μία έπαρση μικρή. Και μεγάλη, δεν πειράζει. Ναι, δικαίως βέβαια, αν με ρωτάς, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνεις. Και νομίζω ότι και εσύ πρέπει να είσαι χαρούμενος για αυτή τη συμμετοχή, γιατί κατάφερες να αναδείξεις όλα σου τα ταλέντα. Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε η πρόταση, ήρθε ο κορονοϊός και λέω μετά εντάξει, τελικά είχα μια ευκαιρία, μάλλον δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Αλλά ευτυχώς συνεχίσαμε και συναντηθήκαμε πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι είναι κάτι και για την ελληνική τηλεόραση πολύ διαφορετικό αυτό που κάνω με την Κόνη, αλλά και για εμένα σίγουρα. Μια τεράστια ευκαιρία να δείξω αυτό που κάνω τόσα χρόνια πίσω από τους καλλιτέχνες, πίσω. Ξέρετε, ως χορευτής είμαι πάντα εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, πολλές φορές δεν βγαίνει μπροστά στα φώτα. Και η μεγαλύτερη και ταλαιπωρία από εμάς, δηλαδή πάντα οι χορευτές σκουπανιούνται και δείχνουν ένα δάχτυλο, ξέρω εγώ. Και λες, θα έρθει η στιγμή εκεί μέρα και κρίνει ο Καπετανίδης, ειδικά του λέω, θα δείξει όλη τη χορογραφία και τη χορεύτρια στη γωνία. Και... ναι, ναι, τώρα. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, γιατί. Ξέρεις. Είναι ο χαρακτήρας ο τέτοιος που ξέρει. Πώς είναι Τρίφωνα μου χαρακτήρα. Δύσκολο, δύσκολο. Άντε να πηγαίνει ο Τρίφωνα σιγά σιγά. Να τον καλεσμένο. Πάντως εγώ θα πω έτσι κάτι όταν σας βλέπω ότι μου έρχεται πολύ στο μυαλό. Εσύ μη σχολιάζεις, για την άλλη φορά που αυτή την ερώτηση την έχω κάνει στο παρελθόν πριν πολλά χρόνια. Μετά με δούλευε μια δεκαετία. Επειδή έχει κάνει πολλές ερωτήσεις, προσπαθώ να θυμηθώ πια. Ναι, όχι τίποτα. Εγώ θα έλεγα ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω τον Τάσο και την Κόνη έτσι, με ένα τέτοιο τύπου σόου στη Eurovision. Μα το λένε συνέχεια αυτή. Αυτό το μήνα. Σα το λένε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Ωραία, για εσά. Εγώ το καταθέτω. Θα διαφωνήσω για τον άνθρωπο που απευθύνει την ερώτηση πριν από πολλά χρόνια. Που ήταν άσχετη ερώτηση. Μια χαρά τα παιδιά για Eurovision. Δεν την είχα απευθύνει την ερώτηση, θα το πω. Γιατί τότε είχε βγει, πώς τη λένε, Ντίντα Φοντίζ. Η Ντίντα Φοντίζ και είχε κάνει χορευτικό. Και λέω, ορίστε, εσύ δεν θα μπορούσες, είχα πει. Τι σου απάντησε, Ευέλινα Παπούλια. Τι να μην το πω, ό,τι θέλω θα λέω. Δεν ξανάρθα από τότε στην εκπομπή. Ούτε να μιλήσω. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να κάνω κάποια μαθήματα NLP, μας έλεγε πάρα πολύ δασκάλα ότι, ρε παιδί μου, τα καλά πράγματα για τον εαυτό μας πρέπει να τα λέμε. Δηλαδή, όταν σου κάνουν ένα κοπλιμέντο, συνήθως έχουμε την ενοχή να πούμε «Καλά τώρα, εντάξει, έλα, σταμάτα». Ξέρεις και ότι αυτό πόσο τελικά στη ζωή μας μας επιβαρύνει να μην καρπωνόμαστε αυτά στα οποία είμαστε πάρα πολύ καλοί και πετυχημένοι. Αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ. Εγώ πέρασα στην αρχή της καριέρας μου σαν χορευτής, ήταν πολύ δύσκολο, διότι επειδή είμαι μινιόν, δηλαδή αδύνατος, κοντούλης, δεν με παίρναν σε δουλειές. Και αν με παίρνανε οι άλλοι χορευτές. Πρέπει να συνεχίσει από εσύ έτσι, αδύνατος, δεν έχεις μυς, δεν έχεις μπράτσα. Που οι χορευτές, οκ. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι μειώδεις, γιατί έτσι είναι η μόδα της χώρας στην Ελλάδα. Αλλά κανονικά οι χορευτές πρέπει να είναι αδύνατοι. Δεν χτίζεται από το χορό αυτή η μυϊκή σύσταση. Κάνω λίγο να σηκώνει. Δεν σηκώνει βάρη όταν χορεύει, είναι πολύ φυσιολογικό. Και επειδή είχα περάσει πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτό το κομμάτι, αποφάσισα πλέον να μην αφήνω χώρο στους άλλους να μιλάνε έτσι ή να χάνω χρόνο. Ώστε να εξηγήσω τα καλά. Οπότε γι' αυτό πλέον, όταν κάτι είναι, πρέπει να το λες όπως είναι. Στο κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή, για να μην ταλαιπωρηθώ, για να μην κάτσω να κάνω 100 πρόβες, για να μην. Σαν χορεύτης τώρα σου λέω. Για να μην κάτσω να εξηγώ στον καλλιτέχνη ότι αυτό δεν είναι σωστό. Του λες, αυτό δεν σου ταιριάζει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό είναι τρας για σένα. Αυτό είναι πολύ καλό για σένα. Αυτό το ρούχο δεν σου πάει. Αλλά όχι με αρνητική διάθεση. Προσπάθησα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, όταν μιλάς πάρα πολύ ανοιχτά. Και πάρα πολύ into your face, μπορεί άλλο να το μεταφράσει ότι αυτή η έπαρση, ότι κάποιο είμαι, να πω για μένα, παιδιά, ξέρετε ότι αυτό δεν θα γίνει έτσι. Θα γίνει έτσι. Δεν το λέω γιατί μια μέρα ξύπνησα. Δουλεύω από τα 17 μου και είμαι 28, δηλαδή 11 χρόνια αυτό το πράγμα. Είναι η ζωή μου. Οπότε μιλάω πάρα πολύ αυστηρά σε αυτό. Σκέψω αν ένα καλλιτέχνη π.χ. μου έρθει τάμπτα και μου πει να κάνουμε αυτό. Όχι, δεν θα κάνουμε αυτό. Γιατί δεν είναι ωραίο αυτό. Οπότε δεν θα χάσω χρόνο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Γι' αυτό πληρώνεσαι, αν θες, για να είναι η γνώμη σου. Να ρωτήσω όμως κάτι σε αυτό. Δεν έχει το περιθώριο καλλιτέχνης να έχει τη δική του άποψη ή το δικό του χαρακτήρα, ας πούμε, να διαφωνήσετε, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Οι πιο πολλοί που είχαν την άποψή του καλλιτέχνες χάσανε την καριέρα του ή κάνανε τραγούδια τα οποία δεν πετύχανε. Ναι. Όταν ακούς την ομάδα σου, δεν λέω μόνο για μένα, αλλά την ομάδα σου, ένα καλλιτέχνη δεν είναι μόνο του. Είναι άλλα 10 άτομα. Αν του ακούσει σωστά και τι σου λένε για το
έχω δει σου λέω καριέρες να ανεβαίνουν και να πέφτουν. Ναι. Έχει έρθει η εταιρεία και μου λέει: έχουμε ένα καλλιτέχνη τέλειο και ένα τραγούδι τέλειο. Και το βγάλανε και το δάνε μόνοι τους. Αν δεν σε ακούσουν τι πρέπει να κάνεις, δεν θα πάει αυτό μπροστά. Βέβαια, όπως μια δυνατή καλλιτέχνη θα σου πει: π.χ. Φουρέιρα, ότι ξέρεις ότι πρέπει να γίνει αυτό, αυτό και αυτό, αρπάζεις την ιδέα και την εξελίσσεις. Ναι. Αλλά οι πιο πολλοί δεν γνωρίζουν. Γιατί το βλέπουν πιο πολύ σαν χρήματα. Ενώ όλο αυτό μέσα κρύβει τέχνη. Οπότε η τέχνη δεν είναι μονοπλευρή. Πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να ολοκληρωθεί ένα project. Άλλαξε καθόλου η αντιμετώπιση αυτή που λες, η ρατσιστική, σε σχέση με την εικόνα σου, μέσα σε αυτούς τους μήνες που τρέχει το Just? Τα τελευταία τρία χρόνια, επειδή έχω αλλάξει γενικά στάση στο πώς λειτουργώ. Α, και η στάση αυτή σε βοήθησε. Έχω πάρα πολύ σεβασμό γενικά από την κοινότητά μου, δηλαδή από χορευτές, καλλιτέχνες και τα σχετικά. Γιατί ως καλλιτέχνης τώρα, εγώ 27 χρονών, 26-25, παίρνω πολύ μεγάλες δουλειές. Που δεν δίνει εύκολα σε έναν νέο άνθρωπο μεγάλα νυχτερινά κέντρα, μεγάλα project, βραβεία, να χορογραφήσεις, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε οι άνθρωποι μου με σέβονται. Και Instagramικά και στο YouTube δεν βρίζουν. Γενικά δεν μου λένε άσχημα πράγματα. Δηλαδή ένα ποσοστό 8%, που είναι, νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει αυτό, όσο και καλό να είσαι. Και πολύ καλό είναι να είναι 8 με 10%. Δηλαδή ακόμα και τώρα στο τραγούδι με την Κόνη που κάναμε, έχουμε ένα 10-12% αρνητικά σχόλια. Που συνήθως και η Κόνη έπαιρνε πολύ περισσότερα αρνητικά σχόλια. Γιατί είναι γυναίκα, γιατί είναι σεξι, γιατί έχει τον πατέρα της που τον ακολουθεί σαν σκιά. Ξέρεις, τον ακολουθεί σαν σκιά. Αλλά παλεύουμε πάρα πολύ και έχουμε πάρει πολύ respect από το show. Πάρα πολύ respect. Καλά, δεν το συζητάω. Και εμείς εδώ λέγαμε στην εκπομπή ότι κανονικά πρέπει να βγείτε εκτός συναγωνισμού. Μου είναι live. Να είναι το δικό σας show και τα υπόλοιπα. Παιδιά, με καλλιτέχνες που δουλεύω έχουν half playback και τραγουδάνε από πάνω όποτε μπορούν για να χορέψουν. Και εμείς τραγουδάμε live. Πρέπει να νιώθουμε ότι θα μας κρίνουν. Είναι και οι φωνές μας λίγο εκτεθειμένες πιο μπροστά. Κάνετε και χορευτικά, δεν είναι από ποτέ κάτι απλό σε εσάς πάνω στο σκηνή. Ναι, είναι δύσκολο. Και φαίνεται σαν να τα έχετε προετοιμάσει όλα χρόνια πριν. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι μέσα σε μία εβδομάδα στείνεται όλα σε μία μέρα. Ενώ στο τελευταίο δεν πρόλαβα να κάνω καν πρόβα. Που ήταν συγκλονιστική στο τελευταίο. Είχαμε το γύρισμα για το κλιπ μας την Κυριακή. Και Κυριακή, Σάββατο, Παρασκευή, ήμασταν σε ένα άγχος για να προλάβουμε. Είχε κάτι, θα το κάναμε σε ένα γιοτ, τελικά είχε κύματα, το κάναμε σε μια διαπισίνα, μπλα μπλα μπλα. Και απλά τη Δευτέρα ξυπνάμε και λέμε: δεν ξέρουμε τα λόγια, δεν ξέρουμε τις χορογραφίες για το Just, δεν ξέρουμε τίποτα. Και πήγαμε στο show και κάναμε εκείνη την ώρα τα πάντα. Τρελό είναι τώρα αυτό που λες. Πώς σου φάνηκαν οι προτάσεις που έπεσαν βροχή χτες ξαφνικά στο Just και από τη Δέσποινα Βανδύ, αλλά και από τον Νίκο Κοκλώνη? Και τι εννοούσε ο Νίκος Κοκλώνης, άμα ξέρεις να μας πει? Κοίτα, γενικά να συνεργαστούμε στο κομμάτι μου. Δηλαδή, σαν art director, σαν χορογράφο, σε τέτοια πράγματα. Να αναλάβεις το show σε αυτό το κομμάτι. Να αναλάβω ίσως το show σε μια. Δεν ξέρω, όσο. Καλά, εγώ και κριτή θα σε έβλεπα. γιατί πέρα από τις γνώσεις σου και το ταλέντο σου, εμένα μου αρέσει αυτό το στυλάκι. Γελάει, σου. Περίμενε λίγο, σου είπε κάτι όχι, τέτοιο. Όχι, όχι, δεν έχει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα και εγώ το να κάνω. Πάρα πολλές ιδέες δίνω σήμερα. Έχει πάρει φωτιά. Eurovision, Κρατική Επιτροπή, μια βοήθεια. Eurovision, ναι. θα σου πω. Τι να σου πω τώρα. Γιατί δεν να βανδύει η ναι, γιατί δεν βανδύει. Σίγουρα τη βλέπω πολλές φορές που με κοιτάει και λέει σίγουρα μέσα τη. Ωραίο αυτό να το είχα κάνει κι εγώ. Ναι. Φαίνεται. Γιατί ένας καλλιτέχνης σίγουρα ζηλεύει με καλοπροαίρετα τέλος πάντων κάτι που βλέπει ωραίο. Και λέει: αχ, ωραίο, αυτό θα ήθελα και εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε την καταλαβαίνω. Γιατί εγώ όταν βλέπω μια ωραία χορογραφία κάπου και λέω: τι ωραία χορογραφία, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, θα συνεργαστούμε κάπως. Ίσως και το χειμώνα, κάπου που συζητήσαμε, θα δούμε. Θα σου άρεσε να αναλάβεις πάντως το στήσιμο της δικής της παράστασης. Ναι. Φυσικά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τη Δέσποινα Βανδύ, δεν μιλάμε για οτιδήποτε. Είναι και η δουλειά σου. Ναι, είναι και η δουλειά μου. Αλλά επειδή τα τελευταία δύο χρόνια κάνω πάρα πολλά και έχω κουραστεί πάρα πολλά να τρέχω σε 100 μέρη, φέτος θα επιλέξω 1-2 maximum. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Τώρα, στο δικό σου ρόλο, δηλαδή η δουλειά σου είναι λίγο να είσαι πίσω από τον καλλιτέχνη, ναι, κανονικά. Τώρα με όλο αυτό που γίνεται, με το Just, με τα φώτα που έχουν πέσει πάνω σου, πώς αυτό θέλεις να το εκμεταλλευτείς, ενώ θέλεις να βγεις μπροστά, θες να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου έτσι ένα βήμα πίσω? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μεγάλο παράδειγμα, δίλημα. Όταν πήγα στο GNTM το καλοκαίρι, έγινε ένα πολύ μεγάλο μπαμ. Και χόρευα σε live με την Τάμτα. Ναι. Και έρχονταν κοριτσάκια με μένα και με την Τάμτα να βγάλουν φωτογραφίες. Ήταν λίγο περίεργο το να νιώθεις ότι είσαι με ένα καλλιτέχνη που πρέπει να. Αυτό να προωθείς, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Και έρχεται κόσμος να βγάλει με ένα φωτογραφίες. Ναι. Και ευτυχώς και ήταν ένας άνθρωπος που μου λέει: εννοείται, βγάλε βλάκα. Μου λέει: πήγαινε και κάνε. Αυτά είναι καλό για σένα. Απλά πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το πώς θα το λειτουργήσω όλο αυτό. Γιατί ή τώρα θα επιλέξω να χορεύω πίσω από ένα καλλιτέχνη και θα είμαι ακόμα εκεί για πάντα, ή θα πρέπει να κάνω το άλλο κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να τα μπλέξω κάπως. Και έτσι μιλούσαμε και με καλλιτέχνες ότι το χειμώνα θέλω να φτιάξω το show.
Να κάνω ίσως έχω κάτι με την εικόνη μαζί, γιατί το πάμε για ντουετάκι, συγκρότημα. Κάνατε και το πρώτο βήμα με το μόνο πάνω που κυκλοφόρησε στην Panic Records, τραγουδί. Αλλά σίγουρα θα θέλω να κάνω και ένα act με τον καλλιτέχνη, να χορεύω μαζί του, να τον μπλέξω. Γιατί δεν θέλω να υποβαθμίσω τη δουλειά μου. Θα είναι σαν να λέω ότι ο χορευτής τελικά πρέπει να μείνει εκεί πίσω. Όχι, ο χορευτής μπορεί να βγαίνει και μπροστά και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Μπορεί να στέκεται και δίπλα στον καλλιτέχνη. Και είναι και η πρώτη φορά που κάποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό ενώ σαν πακέτο. Να σου πω κιόλας ότι οι καλλιτέχνες που συνεργαζόμουν τους είχα πει ότι θα το χειμώνα τραγουδάγα στον box για πρώτη φορά. Που είναι τα νητάμτα, οι μέλισσες και τα σχετικά. Μου είχε πει μια πολύ γνωστή καλλιτέχνη, μην το κάνεις, μου λέει. Μην είσαι χορευτής. Μην κάνεις τέτοιο βήμα. Ναι. Και ένας άλλος πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να πω. Και ένας άλλος πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Και τι απάντησες πριν με πας στον άλλον στο καλλιτέχνη. Λέω. Θα κάνω ό,τι θέλω. Θα το σκεφτώ, αλλά μάλλον θα πάω. Και ο άλλος καλλιτέχνης, πιο μεγάλος από αυτή, πολύ πιο μεγάλος, τον άφησα να πάω στο άλλο μαγαζί και μου λέει: δεν πρέπει να πας, να μείνεις με μένα να χορεύεις. Του λέω: μα έχω μια πρόταση, όχι να πάω να χορέψω. Δεν σε αφήνω να πάω να χορέψω αλλού. Πάω να τραγουδήσω, να κάνω κάτι καινούριο. Μου λέει: δεν είναι σωστό. Αλλά αυτά θα έρχονται συνέχεια. Θεωρείς δηλαδή ότι θα πειράξει τους καλλιτέχνες μετά αυτό και μπορεί όποιον να πειράξει, εποχή. Καλό θα είναι να τον πειράξει για να ξέρω ποιος είναι να μην είναι γύρω μου. Πολύ όχι γύρω μου, αλλά και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνος του. Λέβαια. Έχει μια ομάδα. Και άμα δεν στηρίζει την ομάδα σου και στις επιλογές της, να ανέβει η ομάδα, δεν θα ανέβεις και ο ίδιος. Τάσο, είναι αυτός ο λόγος που είχες μια διαφωνία με το ΣΝΙΚ και με, για συνδικαλιστικούς λόγους. Ήταν άλλα πράγματα. Γιατί είχαμε ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Μας είχε μιλήσει και όλα. Κατάλαβα ότι η διαφωνία σας είναι ότι δεν παίξει το βίντεο κλιπ έτσι όπως θα έπρεπε να παίξει για να φανεί η χορογραφία. Εμένα χτυπάει το κινητό μου πάντα και με παίρνουν και μου λένε γεια σας, να κάνω μια χορογραφία viral. Έτσι ξεκινάει πάντα. Και έτσι έγινε με την Τάμπτα και το Σινιωρίτα. Μου ήρθε τρεις μέρες πριν τα βραβεία, ήμουν σε άγχος τι θα κάνουμε. Ήμουν πολύ κουρασμένος, ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και λέω δεν θα σκεφτούμε, θα κάνουμε καθιστή χορογραφία γιατί δεν έχω κουράγιο να περπατάω. Και έτσι βγήκε αυτό το πράγμα. Την καρέκλα με τα δαχτυλάκια, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να υπάρξει και τα σχετικά. Έγινε λοιπόν γνωστό. Πάρα πολύ. Άρχισε να γίνεται χαμός μετά με το Instagram. Δεν είχαμε TikTok ακόμα. Σενιωρίτα challenge. Ναι, challenge συνέχεια, σενιωρίτα. Κάνανε τάγκα εμένα και την Τάμπτα. Εμένα και την Τάμπτα. Συνέχεια. Και δεν σας λέω για 100 και 200 άτομα. Χιλιάδες κόσμος. Και λένε πάμε για κλιπ. Και θα βασιστούμε στη χορογραφία. Λέω, οκ, okay, φτιάχνω τη χορογραφία. Σκέφτομαι όλο πώς θα γίνει. Και βλέπω ένα αποτέλεσμα το οποίο έχουν κόψει τα μισά και παίζουν γενικά όπως τα κλασικά βίντεο κλιπ. Λίγο ποπό, λίγο στήθος, λίγο μαλλί. Και λέω, όχι πάλι το ίδιο. Και επειδή, οκ, okay, ξέρετε πώς είναι το Instagram. Προωθείς πράγματα, πουλάς πράγματα, τη δουλειά σου, προϊόντα, πολλά, πολλά, πολλά. Μου στέλνει εταιρεία μήνυμα και μου λέει: θα προωθήσει το κλιπ. Λέω: γιατί να προωθήσω κάτι το οποίο δεν προωθεί τη δουλειά μου. Ή πληρώστε με για να το κάνω, ή να ήταν κάτι το οποίο να χαίρομαι να διαφημίσω. Και εκεί πέρα ήταν λίγο με το ΣΝΙΚ που είχαμε. Έμαθα πώς σου είπε στην εταιρεία ότι με έβρισε λίγο και λέει: τώρα αυτό ποιο νομίζω ότι είναι, μπλα μπλα μπλα. Δεν θέλω... Γιατί ανέβασα το σκηνοθέτη ότι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα έχουν μάθει να μην δείχνουν το χορό, αλλά πράγματα όπως σωματικά μέλη και τα σχετικά. Και έκραξα πολύ άσχημα τον σκηνοθέτη. Γιατί όσο και να πει ο καλλιτέχνης, ο σκηνοθέτης είναι αυτός που ξεκινάει το project και το τελειώνει. Αν πει ο ίδιος, όχι καλλιτέχνη μου, πρέπει να παιχτεί έτσι το project, θα πρέπει να γίνει. Τελικά δεν ξέρεις όμως ποια απόφαση ήταν να κοπείς. Είναι κοινή συνδυασμός. Απόφαση. Είναι συνδυασμός. Τέλος πάντων, αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, γιατί σημασία έχει ότι από εσύ τέτοια, σκίζεις... Σας πω για ώρα να κάνω. Και εμείς θα σου λέμε τέτοια. Έλα και την ώρα και το Σάββατο. Σαν το Τρίφωνα. Διήμερο. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Πραγματικά, σας θαυμάζουμε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι που σε ανακαλύψαμε, γιατί δεν θα σε ανακαλύπταμε. Και εγώ που με ανακάλυψα, δεν ήξερα ότι το κάνω αυτό το πράγμα, μπορώ. Ναι, πραγματικά, είσαι δηλαδή κάτι καινούριο για μας, ενώ σαν κοινό μιλάω. Νομίζω ότι είναι δεδομένη η επιτυχία σας, για να μην πω η νίκη σας. Καλή επιτυχία σε ό,τι θες από εκεί και πέρα. Γιατί αυτό, εντάξει, το έκανες, το κέρδισες, το κατέκτησες. Και αυτό που βλέπαμε τόση ώρα ήταν το καινούριο σας βίντεο κλιπ, έτσι, για το οποίο μιλούσες. Και το καινούριο σας τραγούδι που είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό. Και χαίρομαι πολύ που είστε μαζί, γιατί είστε, η χημεία σας είναι αδιαφυσβήτητη. Εγώ το χαίρομαι και η κόρη το χαίρεται και όλοι μας.